Γορτινία, επαρχία του νομού Αρκαδίας που βρίσκεται στο βορειοδυτικό μέρος της. Η περιοχή παρουσιάζει μια μοναδική φυσική ομορφιά, έτσι όπως περιβάλλεται από ψηλά βουνά, γεμάτα έλατα, κέδρα, πουρνάρια, γάβρα, σφάκες και πολλά άλλα. Το έδαφος είναι ορεινό, άγωνο και παράγει μόνο κτηνοτροφικά και δασικά προϊόντα και παρόλο που είναι ορεινή περιοχή, έχει πολύ καλές συγκοινωνιακές αρτηρίες. Πλούσιο το παρελθόν του τόπου σε ιστορία. Μέσα σε όλη αυτή την περιοχή θα βρούμε πολλά γραφικά χωριά που έχουν τη δική τους ιστορία. Ψηλά στα θεόρατα κοφτά βράχια, γαντζωμένα απάνω τους πουρνάρια που σπάνε με τα χρώματά τους τη σκληρότητα της πέτρας. Σε αυτά τα εντυπωσιακά βουνά, στα ίδια δύσβατα μονοπάτια, που περπάτησαν και κυνήγησαν οι παππούδες και οι πατεράδες των σημερινών κυνηγών που θα μας συντροφεύσουν, έχοντας κίνητρο το παραδοσιακό λαγοκυνήγι, απολαμβάνοντας μοναδικές εικόνες, ήχους και μυρωδιές που χαρίζει το βουνό, βιώνοντας τα ίδια συναισθήματα που αρκετά χρόνια πριν βίωναν οι προγόνοι τους. Ακούστηκε ένα πετινάρι να λαλεί. Μια καινούργια μέρα ξεκίνησε κάνοντας τους φίλους μας να συγκεντρώνονται στο σημείο συνάντησης για τη σημερινή τους κυνηγητική εξόρμηση. Θέλει να καπινήσει μέρα να πάει καλά η μέρα. Είδατε καλά όνειρα απόψε, ρε. Δεν είδα τίποτα. Λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό και η παρέα μας ετοιμάζεται. Κυνηγοί και λαγόσκυλα έτοιμοι για μια καινούργια εμπειρία. Yeah.
Οι τελευταίες οδηγίες δίνονται από τους εμπειρότερους προς τον άπειρο της παρέας. Πού να περιμένει περίπου τον λαγό να φανεί, σε ποια απόσταση να του φεκίσει και αν χρειαστεί να μετακινηθεί, πού να πάει. Οι επιτυχίες στο κυνήγι του λαγού είναι ένας συνδυασμός καλών λαγόσκυλων, καλής γνώσης του θυράματος και σωστής αξιολόγησης των διαφορετικών κάθε φορά καταστάσεων και συνθήκων που ο λαγοκυνηγός αντιμετωπίζει κατά τη διεξαγωγή του λαγοκυνηγιού. Οι κυνηγότοποι εδώ είναι αρκετά δύσκολοι. Καλύπτονται από αδιαπέραστα πουρνάρια με μικρά διάκαινα. Ο κυνηγός δεν μπορεί να κινηθεί μέσα σε αυτά γιατί δεν υπάρχουν σημεία ανοιχτά με ορατότητα. Έτσι αναγκάζεται να κυνηγήσει στημένος στα καρτέρια, σε ξέφωτα μονοπάτια και χωματόδρομους που αποτελούν τα συνήθη περάσματα διαφυγής του λαγού, περιμένοντας ύστερα από πολύ ωρή καταδίωξη των λαγόσκυλων να αναγκάσουν το λαγό να περάσει από τα καρτέρια αυτά. Το καρτέρι αυτό μπορεί να μην είναι σταθερό και ο κυνηγός να αλλάζει σημεία ανάλογα με την εξέλιξη της καταδίωξης. Από ψηλά στις κοφτές πλαγιές η θέα σε γαλινεύει. Το βλέμμα για λίγο χαλαρώνει από την ένταση, μεταφέροντας σε κάθε κύτταρο του οργανισμού ένα φευγαλαίο αίσθημα φρεσκάδας και ψυχικής ηρεμίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γνωρίζουμε πολύ καλά τη συμπεριφορά των σκυλιών μας και τον τρόπο με τον οποίο μας πληροφορούν για το τι ακριβώς ιχνηλατούν την κάθε στιγμή, δηλαδή τον τορό της βοσκής του λαγού ή τα φρέσκα ίχνη της διαδρομής του. Thank you.
Δημήτρη, για το νου σου. Είδατε ένα προ τα κυπαρίσια και ένα στροφή να πάει μίτσι κάτω την κόρα το καλύβι. Γιατί είναι βασική κάτω. Τα σημεία που σταματούν και μυρίζουν έντονα είναι συνήθως το ίχνος από τη στάση του λαγού που ελέγχει τη γύρω περιοχή για τυχόν κίνδυνο. Στο βουνό, η ησυχία της φύσης έδωσε τη θέση της στα γαυγίσματα των σκύλων. Ο λαγός κατά το ξεφόλιασμά του ευθυνδιάζει τον διώκτη του φεύγοντας απότομα, αλλάζοντας συνέχεια κατεύθυνση και αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα με σκοπό να φύγει από το οπτικό πεδίο του σκύλου και να τον αναγκάσει να εχνηλατήσει ώστε να καθυστερήσει τη δίωξή του. Η καταδίωξη άρχισε. Κυνηγοί και καμεραμάν αναγκάζονται να αλλάξουν θέση με καλύτερη ορατότητα. Μονοπάτια, δρόμοι και χωράφια χρησιμοποιούνται κυρίως από το λαγό για να αυξήσει όσο πιο γρήγορα την απόσταση από το διώκτη του.
Η ανταγωνιστική διάθεση που λίγες φορές μεταφέρεται ακόμα και στα σκυλιά της ομάδας. Κάποια στιγμή από τις πολλές εναλλασσόμενες εικόνες το κυνηγητικό ένστικτο καταλαγιάζει. Τα πρόσωπα, χαρούμενα από όσα βίωσαν στη σημερινή τους έξοδο, το επιτυχημένο αποτέλεσμα αποζημίωσε και με το παραπάνω την κούραση και την λαχτάρα κυνηγών και σκύλων.